Άιρις Μέρντοχ. Θάλασσα, θάλασσα. Ήρθε η ώρα για τις συστάσεις. Πρώτα και κύρια στον εαυτό μου, κατά πως μου φαίνεται. Τι παράξενο είδος είναι τελικά η αυτοβιογραφία. Για τους τρίτους, αν τούτα εδώ τα λόγια δουν το φως της δημοσιότητας στο όχι πολύ απότερο μέλλον, είναι κάτι που θα γίνει σε εντελώς επιδερμικό επίπεδο, του τύπου «οι συστάσεις περιτεύουν», καθώς λέγεται στις συγκεντρώσεις. Πόσο χρόνο αντέχει η θνητή φήμη? Το δικό μου είδος φήμης όχι πάρα πολύ, πάντως αρκετά. Ναι, είμαι ο Charles Arrowby. Και τώρα που τα γράφω αυτά, έχω ας πούμε υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας. Δεν έχω σύζυγο, ούτε παιδιά, ούτε αδερφό, ούτε αδερφή. Είμαι ο πασίγνωστος εαυτός μου, που η φήμη τον έχει κάνει αστραφτερό και εύθραυστο. Από πολύ καιρό είχα πάρει την απόφαση να αποσυρθώ από το θέατρο όταν περάσω τα 60. «Εσύ δεν πρόκειται να αποσυρθείς ποτέ», μου είχε πει ο Wilfred. «Είσαι ανίκανος για τέτοιο πράγμα». Έπεσε έξω. Για να είμαι ειλικρινής, με κούρασε το θέατρο. Το βαρέθηκα. Και αυτό, κανένας από όσους με γνώριζαν καλά, ούτε ο Σίδνεϊ, ούτε ο Πέρεγκριν, ούτε ο Φρίτσι, ούτε ο Wilfred, ούτε η Κλέμεντ, όσο ζούσαν, δεν ήταν σε θέση να το προβλέψει ή να το φανταστεί. Και δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα σοφής αποχώρησης στον κολοφόνα της δόξας μου. Πόσοι και πόσοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες δεν καταντούν θλιβεροί με το να εκβιάζουν την αποδοχή του κοινού. Τα βαρέθηκα πια όλα αυτά. Υπήρξε μια εσωτερική αλλαγή. «Εντάξει, φεύγα», είπαν, «αλλά μη φανταστείς πως θα μπορέσεις να επιστρέψεις». «Δεν θέλω να επιστρέψω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς». «Αν σταματήσεις να δουλεύεις και ζεις μόνος σου, σιγά σιγά θα τρελαθείς, χωρίς να το πάρεις είδηση». Η παρέμβαση αυτή ήταν του Σίδνεϊ. Συμβαίνει το αντίθετο. Νιώθω πως έχω απολύτως σώα στας φρένας. Νιώθω ελεύθερος και ευτυχής για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αυτό δεν σημαίνει πως έφτασα ποτέ στο σημείο να απορρίπτω το θέατρο. Όπως Φερρυπίν δεν έπαψε ποτέ της να κάνει η μητέρα μου. Απλώς είχα επίγνωση ότι αν έμενα κι άλλο θα άρχιζα να γερνάω πνευματικά. Θα έχανα κάτι που συνοδηπορούσε υπομονετικά στο πλευρό μου ως τότε. Όμως ίσως να έφευγε αν εν τέλει το παραμελούσα. Κάτι που δεν είχε σχέση με τις έγνοιες της δουλειάς μου. Αντίθετα, ήταν πολύτιμο ακριβώς επειδή ήταν άσχετο με αυτές. Θυμάμαι τον Τζέιμς που έλεγε κάτι για τους ανθρώπους που τελευτούν στις σπηλιές. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η δική μου σπηλιά. Και έφτασα μέχρι εδώ έχοντας μαζί μου αυτό το πολύτιμο πράγμα που με ακολουθούσε. Σαν φυλαχτό που τώρα πια μπορώ να το ξετυλίξω. Τι επιβλητικό και στομφώδες που ακούγεται αυτό. Πάντως ομολογώ ότι σπάνια ξέρω τι ακριβώς εννοώ. Ας διακόψουμε για λίγο αυτούς τους μάλλον περισπούδαστους στοχασμούς.